18 είμαστε και θεωρώ ότι στα πρόσωπά μας αυτή τη στιγμή δικάζεται η συντριπτική πλειοψηφία του λαού της Χίου που βρέθηκε στα βουνά, που δέχτηκε την εισβολή των ΜΑΤ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και που αυτή τη στιγμή συνεχίζεται να αγωνίζεται με το σύνθημα «Ούτε στο θόλος, ούτε πουθενά». Στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν θέλουν τα νησιά. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι μια ακόμα ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης που έρχεται να προσθεθεί σε όλες τις δίκες, σε όποιον απεργεί, σε όποιον κινητοποιείται ενάντια στην πολιτική της. Δεν είναι τυχαία η σωρία δικαστικών αποφάσεων για παράνομες απεργίες και για τα δίκες συνδικαλιστών. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν είναι ενταγμένη και αυτή η λογική προκειμένου να μας τρομοκρατήσει. Δεν πρόκειται να πετύχει τους σκοπούς της, όπως δεν πέτυχε και το 2020 να καταλάβει το νησί και να επιβάλλει τις πολιτικές της. Εμείς είμαστε εδώ ακριβώς γιατί δεν τρομοκρατούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, ιδιαίτερα μέσα σε μία περίοδο που μένεται ο υπεριαλιστικός πόλεμος, τόσο στη Μεσόγειο και στην Παλαιστίνη, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, όσο και στην Ουκρανία. Η κυβέρνησή μας συμμετέχει ενεργά και από ό,τι φαίνεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο σχεδιασμός είναι τα νησιά μας να αποτελέσουν τις αποθήκες ψυχές των κατατρεγμένων όπου γης. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ούτε αυτός ο κόσμος να εγκλωβίζεται πάνω στα νησιά μας, ούτε εμείς να μετατραπούμε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο αγώνας συνεχίζεται και είμαστε εδώ. Σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο, είναι για την παρακόλληση συγκοινωνιών. Παρακόλληση συγκοινωνιών. Ακροθυγώς έβαζε και το ζήτημα της άσκησης βίας, το οποίο βεβαίως δεν έχει κανένα νόημα. Ήσασταν μπροστά, είδατε ότι δεν υπήρξε κάτι βίαιο κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε, προκειμένου να πριτανεύσουν οι πολιτικοί στόχοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι ο στόχος είναι αυτός. Και το κατηγορητήριο σαφώς είναι σαθρό. Από εκεί και πέρα βέβαια σας είπα, επειδή ακριβώς θεωρούμε τη δίκη πολιτική, εμείς θα συνεχίσουμε ασχέτως αποτελέσματος. Σήμερα ήταν η δίκη για την υπόθεση Πελαγίτη την ημέρα των Θεοφανίων. Έτσι προς ενημέρωση πήραμε αναβολή για τις 10 Φεβρουαρίου του 25. Εντάξει, εδώ είναι αυτό που λέμε λάστο μεγαλείο. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε καμία ευθύνη και διαφυλάττουμε τα συμφέροντα του τόπου και των παιδιών μας, διασχυρόμαστε στα δικαστήρια ως κοινοί εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Θεωρώ ότι θα έχουμε αίσιο τέλος και η υπόθεση θα τελειώσει χωρίς κανένα αντίκτυπο για κανέναν μας. Ελπίζω ότι θα επικρατήσει η λογική και η σύνεση. Πήρε αναβολή το δικαστήριο για το Φεβρουάριο του 2025. Είμαστε όλοι σύσσωμοι εδώ πέρα, αντιπροσωπεύοντας τον λαό της Χίου. Δεν στέκει καμία κατηγορία από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαστε, γιατί αφενός δεν υπήρχε παρακόλληση συγκοινωνιών, απ' την άλλη ούτε βία υπήρξε. Ήταν μια πολύ ειρηνική διαδήλωση, μια διαμαρτυρία, η οποία υπερασπιζόταν αυτά που έχει επανειλημμένως εκφράσει ο λαός της Χίου, δηλαδή δεν δέχεται πάνω στο νησί του τη δημιουργία οποιοδήποτε κέντρου που θα εγκλωβίζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, κάνοντας την Χίο στην ουσία ένα αποθετήριο ανθρώπων, προφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο την Ευρώπη. Και επομένως θα είμαστε εδώ όσες φορές χρειαστεί. Σήμερα πήραμε μια αναβολή. Στην ουσία είμαστε κατηγορούμενοι γιατί με δύο ιδιότητες, την ιδιότητα του πολίτη που οφείλει να προασπίζει τα συμφέροντα του τόπου του, αλλά και την ιδιότητα του αιρετού, ο οποίος οφείλει να στηρίζει τις αποφάσεις εκείνες των συλλογικών οργάνων και τη βούληση του χιώτικου λαού. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κατηγορηθεί επί της ουσίας εδώ πέρα. Στην ουσία δικάζεται η ιδιότητά μας σαν αιρετή να στηρίζουμε τις αποφάσεις που παίρνει ο χιώτικος λαός. Πιστεύουμε ότι οι κατηγορίες στο κατηγορητήριο θα καταπέσει